ζουν οι δύο προέδροι, ο κύριος Φιλίππου και ο κύριος Φανιέρος, με αγωνία, έζησαν μάλλον με αγωνία το πρώτο 45 λεπτό, με την ίδια αγωνία θα ζήσουν και το δεύτερο. Προξηλιάσαντας από τις από τα νέα αποκτήματα του Εθνικού, μαζί με τον Αντέλκοβιτς αλλά και τον Στόλερ, πήραν θέση σήμερα στο αρχικό σχήμα. Ο κύριος Τσαγκάρης που επιστρέφει, όπως επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και ο Ερμής τώρα. Ο Αραμπατζής, ο Ντεαζεβέδο, ο οποίος νομίζω ότι οι φίλοι του Ερμή αλλά και ο Νίκος ο Παναγιώτου θα περιμέναν πολλά περισσότερα από αυτόν στο πρώτο 45 λεπτό. Ο κύριος Τσαγκάρης είναι έτοιμος για να σφυρίξει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Λεντέσμα και τον Φροξιλιά να είναι στην σέντρα. Για τον Εθνικό Άχνα, στο δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε. Στόλερ που πέρασε την μπάλα μακριά, Παουλίνιο για τον Μωράν. Και πάλι για τον Παουλίνιο θα απομακρυνθεί η μπάλα όπως καθώς γλίστρησε. Ο Τάλεκι κέρδισε την μπάλα, ο Στόλερ. Αουρέλιο, Αμεσάν, Λεντέσμα, πέρασε όμορφα από τον Κωνσταντίνου και άλλαξε παιχνίδι βρίσκοντας τον Τσιντή. Τσιντή ο οποίος ανεβαίνει, θα επιχειρήσει και το σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και θα καταλήξει στα χέρια του Αραμπατζή. Ο οποίος θα αφήσει στον Κωνσταντίνου. Για τον Αλίμη. Βρήκε πολύ όμορφα τον Σαμάρα, ο οποίος ανέβηκε. Επιχείρησε τη σέντρα, είναι καλή στο δεύτερο δοκάριο. Ενδρίκε την κεφαλιά, πάσα. Εκεί όμως που είναι μόνο ο Στόλερ για να διώξει την μπάλα. Παραλίδης, μπάλα θα περάσει σε πλάγιο για την Άχνα. Η πρώτη επίσκεψη στα καρέ του Εθνικού από την σέντρα εδώ του Σαμάρα θα φέρει και την πρώτη ευκαιρία για τον Ερμή στην πάσα του, κεφαλιά πάσα του Ενδρίκε. Ήταν μόνο ο Στόλερ ο οποίος απομάκρυνε. Αουρέλιο, Ταραλίδης, Φροξιλιάς. Απομάκρυνε την μπάλα ο Στόλερ στον Ντεπίνα. Και από εκεί στον Αραμπατζή. Για τον Ντεπίνα. Αντέλκοβιτς. Στόλερ και πάλι για τον Αντέλκοβιτς. Ο Αυστριακός. Λεντέσμα έψαξε γρήγορα τον Αμεσάν, ο Παουλίνιο. Το φάουλ που γίνεται από τον Αουρέλιο στον Μωράν, ο οποίος μένει στο έδαφος. Ξανά, εδώ περνάει η μπάλα, ο Αουρέλιο βρίσκει στο γόνατο τον Μωράν, στο πίσω μέρος. Νίκος Παναγιώτου ζητάει ασφαλώς περισσότερα από τους παίκτες του. Κωνσταντίνου για τον Αλίμη. Έψαξε να βρει τον Ντεαζεβέδο που ανέβηκε. Απομάκρυνε ο Μπαρμπούδης. Σαμάρας. Έδιωξε ο Τσιντή. Και πάλι για τον Σαμάρα η μπάλα σε σίνια. Κρατάει την μπάλα και την κερδίζει ο Τσιντή. Έψαξε τον Λεντέσμα. Πολύ όμορφα για τον Αμεσάν. Αυτός για τον Φροξιλιά. Τώρα για τον Αουρέλιο. Κέρδισε την μπάλα όμως ο Μωράν. Ποιος επέστρεψε με ταχύτητα. Ενδρίκε. Ο Στόλερ θα του πάρει την μπάλα. Στόλερ, Αμεσάν, Αουρέλιο. Το πλάγιο είναι για τον Ερμή. Του έφυγε η μπάλα μέσα από τα πόδια. Ο Παουλίνιο στον Κωνσταντίνου. Ημίχρονο στο Τσίριο. Απόλλων Δόξα 0-0.
Δε Αζεβέδο. Για τον Σαμάρα. Οι κόντρες. Σαμάρας και πάλι με την μπάλα. Αλίμι. Δε Αζεβέδο. Για τον Σεσίνια. Μπροστά τον Μπαρμπούδης. Αλίμι. Για να ξεφύγει κέρδισαν οι του Εθνικού. Σίλας. Κρατάει την μπάλα ο Σίλας, περνάει για τον Λεντέσμα. Θα τη χάσει όμως από την παρέμβαση εκεί του Ταραλίδη. Μωράν. Πάει να ανέβει το φάουλ που γίνεται από τον Φροξιλιά. Ούτε ο βοηθός αλλά ούτε και ο διαιτητής το σφυρίζουν. Ο Φροξιλιάς που κρατάει την μπάλα ξέφυγε από τον Ταραλίδη που είναι χρεωμένος με κίτρινη κάρτα. Τώρα για τον Αμεσάν, το τάκλιν από τον Παουλίνιο. Εδώ, κοιτάξτε. Ο Φροξιλιάς σπρώχνει τον Μωράν. Ο Αουρέλιο. Φροξιλιάς τώρα. Πιστόλερ. Αλλαγή παιχνιδιού. Ψάχνοντας τον Τσιντή. Ο Σαμάρας έκοψε. Σεσίνια. Αλίμι. Κέρδισε ο Σίλας. Να δούμε τον Μπαρμπούδη που περνάει για τον Τσιντή. Επικίνδυνη αυτή η φάση. Ο Ντεπίνα έκοψε και στη συνέχεια ο Κωνσταντίνου έρχεται να κερδίσει την μπάλα και θα την περάσει στον Σαμάρα και αντεπίθεση για τον Ερμή. Σεσίνια. Σεσίνια κρατάει την μπάλα. Βρήκε πολύ όμορφα και πάλι τον Σαμάρα, ο οποίος κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Γλίστρησε όμως. Ο Κουντούλ θα δώσει συνέχεια. Κύριος Τσαγκάρης. Και ο Κουντούλ, ο οποίος δεν βιάζεται για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ταραλίδης για τον Ντε Αζεβέδο, για τον Μωράν, δεν συνεννοήθηκαν καλά. Ο Αουρέλιο που κέρδισε την μπάλα. Η κόντρα από τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, το πλάγιο είναι για τον Εθνικό. Αουρέλιο. Άλλαξε με τον Λεντέσμα, το πλάγιο και πάλι για τον Εθνικό. Αουρέλιο, Στόλερ, Φροξιλιάς, Στόλερ, κρατάει την μπάλα. Σίλας που ανεβαίνει, έψαξε κάθετα να βρει τον Μπαρμπούδη, απομάκρυνε ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου, Ταλ. Για τον Τσιντή το πλάγιο, για τον Ερμή, Νίκος Παναγιώτου. Περιμένει να δει ασφαλώς καλύτερη την ομάδα του. Άρη Κωνσταντίνου, συγγνώμη, Άρη Κυριάκου. Εδώ ο Απόστολος Μακρύδης. Άρη Κυριάκου, περισσότερο από πλευράς Ερμή φαντάζομαι θα υπάρχουν παράπονα. Έτσι, από πλευράς Απόστολου Μακρύδη είναι, πρέπει να είναι ικανοποιημένος. Ναι, ακριβώς. Ο Νίκος Παναγιώτου δεν έχει ηρεμία η ομάδα του, γι' αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις φωνάζει τους ποδοσφαιριστές του να μεταφέρουν πιο σωστά την μπάλα για να επιτίθεται σωστά η ομάδα του Ερμή, κάτι που δεν είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, δεν βλέπουμε και στο δεύτερο. Αντίθετα, περισσότερη ηρεμία φαίνεται πως έχει και στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Εθνικού. Να δούμε το κόρνερ. Άρη, να δούμε το κόρνερ με τον Λεντέσμα και θα σου δώσω να ολοκληρώσεις. Το κόρνερ από τον Λεντέσμα απομάκρυνε ο Σεσίνια. Ο Μπαρμπούδης. Η μπάλα θα καταλήξει στον Σίλας. Λεντέσμα και πάλι. Το πλάγιο, έλα Άρη. Θα να προσθέσω πως με την ίδια τακτική προσπαθεί ο Εθνικός να αφήσει, θα έλεγα, τον ίδιο ρυθμό στο παιχνίδι και να πάρει αυτό το αποτέλεσμα που θέλει στο αμόχος τους. Μάλιστα. Μπαρμπούδης δεν κράτησε την μπάλα. Άρη, έχει παγιδευτεί νομίζω ο Ερμής στην πολύ καλή τακτική που ακολουθεί η ομάδα του Εθνικού Άχνας, έτσι. Ναι, η τακτική είναι πως από το πρώτο ημίχρονο έχει συσσωρεύσει πολύ κόσμο στον χώρο του άξονα Εθνικός, θυσιάζοντας λίγο το επιθετικό κομμάτι. Βλέπουμε τον Λεντέσμα να παίζει σήμερα φορ. Δεν είναι η φυσική του θέση στην κορυφή της επίθεσης, όμως ο Λεντέσμα σε πολλές περιπτώσεις έρχεται στα χαφ και παίρνει ψηλά την μπάλα. Αυτό
δίνει περισσότερους χώρους σε Αμεσάν και Τσιντή, που με τη σειρά τους μαρκάρουν στο χώρο του κέντρου και έχουν αφοπλίσει κατά κύριο λόγο τους Αλίμι και Ταραλίδη στον χώρο του κέντρου. Έτσι οι μπάλες δεν περνάνε ψηλά για την ομάδα του Ερμή στον Ενρή και πρώτιστα, για να μπορέσει να κρατήσει ψηλά την μπάλα ο Ερμής και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Να δούμε τον Σίλας, κόρνερ, νεαρή. Έτσι το παιχνίδι έχει αυτή την υφή. Μέχρι στιγμής ο Ερμής είναι αυτός που δυσκολεύεται να φέρει ψηλά την μπάλα, ενώ ο Εθνικός κρατά την μπάλα όποτε χρειάζεται και βγαίνει στις κόντρα επιθέσεις. Τώρα κρατούν ψηλά την μπάλα οι φιλοξενούμενοι και με δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, κόρνερ, μένουν ψηλά. Λεντέσμα στην εκτέλεση του κόρνερ, ο Σεσίνια, η κεφαλιά από τον Ντάλ θα απομακρύνει ο Ντεπίνα με τα κουνάκι. Ένα σούτ που γίνεται από τον Αουρέλιο, πολύ μακριά η μπάλα πάνω από την εστία του Αραμπατζή, το Αουρέλιο που ολοκλήρωσε. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ, ο Σεσίνια, ο Ντάλ και το τακουνάκι από τον Ντεπίνα μπροστά από τον Αραμπατζή. Στη συνέχεια το μακρινό σούτ που έγινε από τον Αουρέλιο, έφυγε η μπάλα πολύ μακριά. Το φάουλ που γίνεται με το χέρι, υποστηρίζει και υποδεικνύει ο κύριος Τσαγκάρης ότι προσπάθησε να κερδίσει μπάλα. Κίτρινη κάρτα στον Ενρίκε. Ενρίκε, ο οποίος, αν είμαι σωστός, έχει και αυτός πρόβλημα με τις κάρτες. Ο Ενρίκε τις κάνει 8. Έχει 7 και με αυτήν που δέχεται τώρα τις κάνει 8. Άρα δεν μπορεί να παίξει ούτε αυτός στον επόμενο αγώνα. Άρη Κυριάκου. Ναι, προκύπτει πρώτη αλλαγή από τον πάγκο του Ερμή. Ο Νίκος Παναγιώτου σαφώς και δεν είναι ικανοποιημένος από την επιθετικότητα σήμερα του Ερμή. Θα περάσει σε λίγο ο Ταχπαντζούμι και θα βγει ένας μέσος ποδοσφαιριστής. Ο λόγος για τον Αλίμι, ο οποίος έτρεξε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο. Πέρασε πολλές φορές η μπάλα από τα πόδια του, όμως θυσιάζοντας έναν πιο αμυντικό μέσο, αν θέλετε, από το παιχνίδι του Ερμή, ο Νίκος Παναγιώτου βάζει τον Ταχπαντζούμι ουσιαστικά για να τρέξει περισσότερη ομάδα του στον επιθετικό τομέα. Και ο Αζεβέδο βλέπω να παίρνει θέση δίπλα από τον Ταραλίδη. Ναι, πάει ένα επιθετικό χαφ πίσω στα αμυντικά χαφ. Έτσι θα παίξει τριάδα, αν δεν κάνω λάθος, πίσω από τον Ενρίκε. Τώρα πάει ο Ταχπαντζούμι. Όχι, πίσω από τον Ενρίκε θα είναι ο Μωράν. Ο Ταχπαντζούμι, ο Μωράν, ναι. Ακριβώς. Ο Ταχπαντζούμι θα μείνει στα... Ο Ταχπαντζούμι μένει στα αμυντικά χαφ, ναι. Ναι. Σαμάρας που ελέγχει την μπάλα. Τσιντή τρέχει να προλάβει. Μπάλα που πέρασε την τελική γραμμή. Ο Αραμπατζής στον Ντεπίνα και από εκεί στον Κωνσταντίνου. Και ο Ταραλίδης σημαίνει εκτός του επόμενου παιχνιδιού, καθώς αυτή ήταν η τέταρτη κίτρινη που δέχθηκε σήμερα, όπως και ο Ενρίκε. Ντε Αζεβέδο για τον Παουλίνιο, το πλάγιο για τον Εθνικό. Με τον Αουρέλιο για τον Φροξιλιά και πάλι ο Αουρέλιο που απομακρύνει. Ντεπίνα κόβει, Φροξιλιάς, Ταραλίδης και πάλι Φροξιλιάς που περνάει και κρατάει την κατοχή της μπάλας. Έκοψε όμως ο Μωράν. Σίλας από τις κόντρες ευνοείται. Ψηλά από την κεφαλιά του Κωνσταντίνου, ο Σίλας, ο Ταχπαντζούμι. Το φάουλ που γίνεται από τον Αμεσάν. Αλλαγή τώρα. Έλα, Άρησε, ακούμε. Ναι, αλλαγή και για την ομάδα του Εθνικού. Ο Σίλας έρχεται κοντά για να δεχθεί οδηγίες. Δεν θα βγει αυτός από το παιχνίδι. Ο Λάζιτς θα περάσει τον αγώνα για την φιλοξενούμενη ομάδα αντί του Λεντέσμα. Οπότε ο ποδοσφαιριστής που μέχρι πριν από λίγο ήταν στην κορυφή της επίθεσης φεύγει από τον αγώνα. Ο Λάζιτς περνά και θα πάρει θέση στα άκρα. Οπότε η λογική λέει πως σε λίγο ο Τσιντή θα έρθει στην κορυφή επίθεσης για να παίξει ο Λάζιτς δεξιά. Αριστερά συνεχίζει ο Αμεσάν. Μάλιστα. Ταραλίδης για τον Παουλίνιο. Ζητάει στήριγμα. Πέρασε και πάλι την μπάλα στον Ταραλίδη. Σε Σίνια. Σαμάρας και πάλι για τον Σεσίνια. Αυτός για τον Ενρίκε πρόλαβε όμως ο Λάζιτς και κέρδισε την μπάλα. Ο Κουντούλ θα δώσει συνέχεια με το βολέ.
Τροφοδοτεί τον Αουρέλιο στα γρήγορα. Ο Τακβατζούμι τον κυνηγάει. Φροξιλιάς. Πιέζουν δύο παίκτες του Ερμή, κερδίζουν την μπάλα. Ο Μωράν τώρα για τον Ερμή που περνάει στην περιοχή με τον Αντέλκοβιτς να είναι μπροστά του. Μωράν πάει να ξεφύγει. Ο Κουντούλ θα μαζέψει την μπάλα. Δεν υπήρχε παράβαση εκεί. Έκανε σωστή άμυνα ο Αντέλκοβιτς. Και από εκεί μπάλα στον Στόλερ. Το πλάγιο για τον Ερμή. Παουλίνιο για τον Ταραλίδη. Κωνσταντίνου. Ντεπίνα. Ο οποίος ανεβαίνει. Παλιά για τον Τακπατζούμι. Τον πρώτο σκόρερ του Ερμή. Παουλίνιο για τον Ταραλίδη και τον Αντιαζεβέδο. Ταραλίδης και πάλι. Παλιά για τον Παουλίνιο, πρόλαβε ο Αντέλκοβιτς σε κόρνερ. Σε λίγο συμπληρώνουμε μία ώρα παιχνιδιού. Ντεαζεβέδο που θα πάει για την εκτέλεση του κόρνερ. Ντεαζεβέδο λίγα μέτρα φόρα. Θα εκτελέσει το κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Τακπατζούμι έξω. Εδώ ο Μάρκο Τακπατζούμι. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα περνάει από το ύψος της μικρής περιοχής η κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά. Και ο Κουντούλ θα δώσει συνέχεια με το βολέ. Η μπάλα περνάει. Ο Κωνσταντίνου απομακρύνει. Ταλ έδιωξε, Μπαρμπούδης πιο μακριά, Ντεπίνα, Αζεβέδο, Σαμάρας, γυρίζει μπάλα στον Αραμπατζή. Κωνσταντίνου, Ντεπίνα. Σισίνια. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Λάζιτς, το υποδεικνύει ο κύριος Τσαγκάρης. Ντεαζεβέδο αυτός που θα το εκτελέσει για τον Ταραλίδη. Παουλίνιο. Για τον Τακπατζούμι. Άφησε την μπάλα να περάσει. Απομάκρυνε ο Αουρέλιος πλάγιο. Παουλίνιο. Στον Ταραλίδη. Σε Σίνια. Έξω από την περιοχή. Απομάκρυνε ο Στόλερ. Ο Ταραλίδης. Σε Σίνια. Ο Ερμής που πιέζει αλλά έχει την κατοχή της μπάλας, δεν μπορεί όμως να φτιάξει ευκαιρία. Σαμάρας έχει κλείσει τους διαδρόμους ο Εθνικός Άχνας. Ταραλίδης τώρα για τον Μωράν. Μωράν ο οποίος ανεβαίνει, επιχειρεί και το σούτ πάνω από την εστία όμως του Κουντούλ. Νίκος Παναγιώτου χειροκρότησε την προσπάθεια. Κάτι λέει τώρα και στον Τακπατζούμι. Σε ακούμε, Άρη. Φρεσκάρει μεσοεπιθετικά την ομάδα του ο κύριος Μακρύδης. Με τον Φροξιλιά να αποσύρει και τον Πογιατζή να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Χρήστος Πογιατζής θα δώσει περισσότερη ενέργεια σύμφωνα με τον Μακρύδη στην ομάδα του Εθνικού Άχνας. Γι' αυτό μπαίνει ένας πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής όπως είναι ο Χρήστος Πογιατζής. Είπες πολύ σωστά, Άρη Κυριάκου, την σωστή λέξη. Έμπειρος ποδοσφαιριστής και τώρα που ολοένα και λιγοστεύει ο χρόνος, θέλει αυτή την εμπειρία ο κύριος Μακρύδης. Ο Ντεπίνα γυρίζει στον Αραμπατζή. Και πάλι για τον Ντεπίνα. Κωνσταντίνου. Για τον Τακπατζουμί, ο Αουρέλιο έβαλε την κόντρα. Κράτησε και την μπάλα, Στόλερ, Πογιατζής, Αουρέλιο έψαξε να βρει τον Τσιντή. Κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο ο Τσιντή. Αμεσάν, έψαξε τον Πογιατζή. Προλαβαίνει ο Παουλίνιο, απομακρύνει την μπάλα. Κωνσταντίνου, Πογιατζής τώρα, έξω από την περιοχή του Ερμή. Για να περάσει ο Σίλας, κέρδισε την μπάλα από τις κόντρες για τον Αμεσάν. Αουρέλιο στην σέντρα. Είναι καλή κεφαλιά από τον Τσιντή. Ο Ντεπίνα απομάκρυνε
Καλή φάση ακόμα μία για τον εθνικό. Ο Στόλερ κάνει το φάουλο Τακπατζούμι. Πάνω στον Στόλερ που κέρδισε την μπάλα. Ξανά αμεσά για τον Αουρέλιο η κεφαλιά από τον Τσιντή. Ο Ντεπίνα απομακρύνει. Αουρέλιο. Σέντρα στην περιοχή, περνάει από όλους η μπάλα. Ο Σαμάρας θα την αφήσει. Αραμπατζής πέρασε την μπάλα, ενώ ο Εντρίκεζ είναι παγιδευμένος εκεί ανάμεσα στους δύο επιθετικούς στους δύο αμυντικούς του Εθνικού Άχνας. Τακπατζούμι πιέζεται το πλάγιο για τον εθνικό του Ερμή και ο Νίκος ο Παναγιώτου που ζήτησαν φάουλ. Αουρέλιο στον Κωνσταντίνου και από εκεί η μπάλα στον Αραμπατζή ο οποίος απομακρύνει. Σε Σίνια την κεφαλιά πάσα, ο Αντέλκοβιτς έκοψε εύκολα. Ο Γιατσής κρατάει ως Σίνια την μπάλα. Προσπάθησε να περάσει για τον Εντρίκη, έκοψε εύκολα ο Αουρέλιο. Αουρέλιο ψάχνει τον Τσιντή που είναι γρήγορος. Κωνσταντίνου, δεν υπήρξε φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Τσαγκάρη. Ντεπίνα. Μωράν. Αουρέλιο απομακρύνει. Ταραλίδης, Σεσίνια. Για τον Μωράν, τώρα για τον Διαζεβέδο. Σαμάρας, Ταραλίδης πέρασε η μπάλα, την κέρδισε ο Πογιατζής. Τσιντή. Στόλερ. Πογιατζής και πάλι για τον Αουρέλιο. Πογιατζής. Πογιατζής ψάχνει χώρο, περνάει την μπάλα για τον Λάζιτς. Λάζιτς η σέντρα, η μπάλα θα περάσει από όλους. Ακόμη μια καλή φάση για τον Εθνικό Άχνας. Με τον Τσιντή εδώ να μην μπορεί να κάνει το πλασέ. Ξανά η πάσα από τον Πογιατζή για τον Λάζιτς. Χαμηλά η σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους και περνάει out. Κύριος Τσαγκάρης που υποδεικνύει φάουλ στον Εντρίκε. Ο Στόλερ αυτός που θα το εκτελέσει το φάουλ. 14-7 τα κερδισμένα φάουλ. Αντέλκοβιτς για τον Τάλ. Μπαρμπούδης. Αλλαγή παιχνιδιού βρίσκοντας τον Αμεσάν. Κράτησε την μπάλα ο Αμεσάν. Ο Παουλίνιο όμως τον ανέκοψε. Περνώντας την μπάλα σε πλάγιο. Ο Αουρέλιο για τον Στόλερ και πάλι στον Βραζιλιάνο. Πλάγιο για τον Εθνικό. Ο Αουρέλιο βρήκε τον Σίλας. Στόλερ στον Αουρέλιο. Αμεσάν. Ο Γιατζής δεν ήταν καλή η μπαλιά του. Έκοψε ο Κωνσταντίνου. Ο Στόλερ κάνει πολύ καλή δουλειά σαν αμυντικός χαφ. Ο Αραμπατζής στο βολέ βρίσκοντας τον Μωράν. Το πλάγιο από την παρέμβαση του Πογιατζή για τον Ερμή. Αζεβέδο, συγγνώμη, Παουλίνιο για τον Ταραλίδη. Παουλίνιο και πάλι. Ταραλίδης γύρισε στον Κωνσταντίνου. Άρη Κυριάκου, κάτι από τους δύο πάγκους. Ναι, απλά να μεταφέρουμε κάποιες φωνές από τον Αποστόλο Μακρύδη, περισσότερο για τους επιθετικούς ποδοσφαιριστές που πιέζουν ψηλά. Θέλει να μένουν ψηλά ο Τσιντή και να συνομιλεί με Αμεσάν και Λάζιτς, οπότε παίρνουν την μπάλα οι Αχνιώτες για να μπορέσει ο Εθνικός να έχει τελική προσπάθεια. Μέχρι στιγμής αυτό που λείπει σήμερα από τον Εθνικό είναι το γκολ και αυτό επιζητά η ομάδα του Εθνικού. Άραστε. Όσον αφορά τον Νίκο τον Παναγιώτου,
Τίποτα, εδώ και λίγη ώρα ακούμε μόνο ατομικές συστάσεις από τον Νίκο Παναγιώτου, που βλέπει την ομάδα του να έχει μια δυστοκία κυκλοφορία της μπάλας. Δεν το συνηθίζει φέτος ο Ερμής. Στο σημερινό παιχνίδι όμως βλέπουμε έναν προβληματισμό όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ερμής δεν πάτα στην αντίπαλη περιοχή εύκολα και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να κοιτάξει σίγουρα σύντομα ο κ. Παναγιώτου. Πλάγιο για τον Εθνικό. Ο Απόστολος Μακρύδης σαφώς ικανοποιημένος. Ακούσαμε τις οδηγίες που μετέφερε πριν από λίγο σε Τσιντί, Αμεσάν και Λάζιτς μέσω του Άρη Κυριάκου. Ο Ντεπίνα έκανε λάθος. Μπαλιά τώρα για τον Τσιντί. Δυνατή όμως. Δεν ήταν καλή από τον Στόλερ. Διαζεβέδο. Στον Ταραλίδη. Ο Αμεσάν κόβει. Στόλερ, Αουρέλιο για τον Πογιατσί. Πιέζεται από τον Ταραλίδη. Ο Γιατσής κρατάει. Το φάουλ από τον Παουλίνιο. Παουλίνιο θα δει την κίτρινη κάρτα. Παουλίνιο συμπληρώνει 6. Και αυτός θα χάσει το επόμενο παιχνίδι. Το φάουλ που έγινε από τον Παουλίνιο στον Πογιατσί. Εδώ ο Παουλίνιο. Αουρέλιο στην εκτέλεση του φάουλ. Με πολύ φάλτσο στην περιοχή, ο Τάλ την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει μακριά έξω. Χωρίς να απειλήσει τον Αραμπατζή, μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Αραμπατζής τροφοδότησε τον Κωνσταντίνου. Μαλλιά. Πλάγιο για τον Εθνικό. Αουρέλιο για τον Πογιατσί. Παουλίνιο. Κέρδισε την κεφαλιά. Τακπατζουμί. Πλάγιο τώρα για τον Ερμή. Ενώ ετοιμάζει αλλαγή Άρη Κυριάκου ο Εθνικός. Ναι, και επιθετικό θα βάλει εκ νέου ο Απόστολος Μακρύδης στην 11η της ομάδας του. Θα περάσει τον αγώνα σε λίγο ο νεοαποκτηθής ο Μπέρκιτς. Το πλάγιο αυτή τη φορά είναι για τον Εθνικό. Θα περάσει εκτός ο Τσιντί Άρη. Νομίζω δεν αλλάζει κάτι, έτσι. Όχι, ένας όπως επιθετικός. Στην κορυφή της επίθεσης θα πάει ο Μπέρκιτς. Από τη στιγμή που μπήκε στον αγώνα ο Λάζιτς, ο Τσιντί έπαιξε για λίγα λεπτά σήμερα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπέρκιτς συνεχίζει και θα περάσει αυτό στον αγώνα παίζοντας την κορυφή για τον Εθνικό Άγνος. Ενώ σε λίγο ετοιμάζεται και ο Μπεμπά για την ομάδα του Ερμή. Ο Παουλίνιο που απομάκρυνε. Στόλερ, ο Γιατσί, Σίλας. Απομάκρυνε ο Ταραλίδης αυτή τη φορά. Ο Αντέλκοβιτς άφησε για τον Κουντούλ. Σε ακούμε, Άρη Κυριάκου. Ναι, θα περάσει ο Μπεμπά στη θέση του Ταραλίδη. Έχει κουραστεί ο Ελλαδίτης αμυντικός χαφ. Οπότε ο Μπεμπά λογικά θα δώσει περισσότερη ενέργεια στον χώρο του κέντρου για τους γηπεδούχους. Μάλιστα. Μπεμπά, ο οποίος θα τον δείτε τώρα σε πολύ λίγο. Με ξανθό το μαλλί. Ταραλίδης που περνάει εκτός. Ο Μπεμπά